είμαι δικηγόρος του κυρίου Κοντομινά, ο σταθμός του οποίου έκανε αυτή την αθλιότητα, γιατί πρόκειται περί αθλιότητος, σε βάρος μου. Αυτό δεν με εμπόδισε να ασκήσω ευόρκως τα καθήκοντά μου, τόσο ως υπερασπιστής του κυρίου Κοντομινά στην ποινική υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, όσο και στην ποινική φορολογική υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του. Καθώς και στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών ως δικηγόρος του ελληνικού δημοσίου. Δεν είμαι έμιστος δικηγόρος, δεν είμαι υπάλληλος κανενός. Βέβαια, όταν κάποιοι άνθρωποι καλούνται για πρώτη φορά να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να αποκτήσουν τη χρήση ενός σπάνιου δημόσιου πόρου, πανικουβάλλονται ή θυμώνουν και προσπαθούν να επιτεθούν σε όποιον νομίζουν ότι είναι εύκολος στόχος. Όμως εδώ διέπραξαν ένα σφάλμα και πολιτικό αλλά και νομικό. Και γι' αυτό θα συναντηθούμε στις δικαστικές αίθουσες. Άρα, επειδή χαρακτηρίσατε αθλειότητα αυτή την επίθεση που δεχτήκατε, θα υπάρξει συνέχεια και θα αντιδράσετε, δηλαδή είπατε, θα ασκήσετε κάποιο ένδικο μέσο. Αγωγή. Αγωγή σε βάρος και των δύο, διότι το γεγονός είναι και ψευδές και γνωρίζουν ότι είναι ψευδές και προσβάλλει την επαγγελματική μου υπόλοιψη ως δικηγόρου. Διότι ουδέποτε υπήρξα άπιστος δικηγόρος, δηλαδή δικηγόρος ταυτοχρόνως δύο εντολέων οι οποίοι είχαν αντίθετα συμφέροντα. Τώρα, στην υπόθεση του κυρίου Καλογρίτσα και της εγγυητικής του, εσείς αναφερθήκατε σε δύο αποφάσεις. Δεν σας ακούω, λιγάκι πιο δυνατά, παρακαλώ. Στην υπόθεση της εγγυητικής του κυρίου Καλογρίτσα, εσείς αποφανθήκατε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΣΤΕ, το 2008 και το 2014, όπου η απόφαση ήταν ότι το πρωτόκολλο μπορεί να μένει ανοιχτό σε δημόσιο διαγωνισμό μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Τι αφορούσαν εκείνες οι αποφάσεις? Γιατί, πώς μπορούν να καλύψουν? Καταρχήν, είμαι δικηγόρος. Δεν αποφαίνομαι για τίποτα. Με συγχωρείτε, δικιά μου κακή διατύπωση. Καλούμε από τον εντολέα. Νομοδοτήσατε. Το ελληνικό δημόσιο να πω την άποψή μου, την νομική. Ετέθη ένα ζήτημα, εάν πρέπει να γίνει αποδεκτή η εγγυητική αποστολή του κυρίου Καλογρίτσα, ο οποίος την προσκόμισε με τεμποδίων στις 3:40, στις 4:20. Ανεζήτησα τι έχει αποφανθεί το Συμβούλιο Επικρατείας σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και βρήκα δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Μία του 2014 και μία του 2008, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Εάν μου επιτρέψετε, μπορώ να σας εξηγήσω πώς ακριβώς έχει το θέμα. Αν μπορείτε, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ασικού Κώδικα, όταν μία προθεσμία λήγει την προηγουμένη μέρα, σημαίνει ότι λήγει στις 12 η ώρα το βράδυ. Το 1980 εκδόθηκε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την τότε κυβέρνηση, η οποία κυρώθηκε μετά με νόμο το 1981, η οποία μετέβαλε αυτό το όριο των 12 το βράδυ σε 7 το απόγευμα για διαγωνισμούς δημόσιους, για προθεσμίες που τίθενται από τον νόμο και από δικαιοπραξίες και λένε ότι η προθεσμία υποβολής του ΤΑΔΕ ή του ΤΑΔΕ εγγράφου λήγει την προηγούμενη μέρα. Αυτό έχει αντιμετωπιστεί από τα δικαστήρια κατ' επανάληψη και προσκόμισα στο Γενικό Γραμματέα δύο αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος, αφού τις έλαβε υπόψη και αφού έλαβε και τα άλλα στοιχεία, εξέδωσε την απόφαση που είναι γνωστή και αναρτήθηκε στη διάδεια. Σαφές. Ένα τελευταίο... Θα ήθελα, αν θέλετε να με ρωτήσετε, αλλιώς θέλω να σας κάνω μία παρατήρηση τελευταία. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να σας ρωτήσω αυτό που εκφράστηκε από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, από την αντιπολίτευση. Το ερώτημα, γιατί τελικά δεν περίμενε το δημόσιο την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την τελεσίδικη, για τη συνταγματικότητα του νόμου, ειδικά για μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά γίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό και γι' αυτό έχει δεχτεί την κριτική. Γιατί λοιπόν
υπήρχε, όπως λένε χαρακτηριστικά, αυτή η βιασύνη και δεν περίμεναν την τελική απόφαση του ΣΤΕ. Ωραία. Ακούστε, επειδή αυτό δεν σας ακούω, δεν σας ακούω καθόλου. Μπορείτε να απαντήσετε. Ναι. Επειδή αυτό ακούγεται όχι μόνο από κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από διάφορους δημοσιογραφικούς κύκλους κλπ. Πρώτον, δεν είναι αληθές. Το ελληνικό δημόσιο ανέμενε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Τον Ιούλιο εκδόθηκαν 6 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που απαρτίζεται από 5 δικαστές ανώτατους και είπαν ότι προεχόντως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την ταχύ απεραίωση του διαγωνισμού. Έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας ότι πρέπει να περαιωθεί ο διαγωνισμός. Έκρινε επίσης προχτές την Παρασκευή το Συμβούλιο Επικρατείας και απέριψε τα αιτήματα για προσωρινή διαταγή απαγόρευσης της συνέχισης του διαγωνισμού. Είναι πρωτοφανές αυτό που ακούγεται. Πουθενά, σε κανένα διαγωνισμό δεν περιμένει η διοίκηση την απόφαση της Ολομέλειας ή του τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας. Εκδίδονται οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, όπως λέει ο νόμος. Εάν δεχθεί τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, σταματάει ο διαγωνισμός. Εάν απορρίψει τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Αυτό που γίνεται κάθε μέρα σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου γίνεται και τώρα. Την υπόθεση Μάλιστα. των αδειών. Απλά τώρα είναι μεγάλα τα συμφέροντα, είναι ισχυροί παίκτες και μπορούν εύκολα με τα εργαλεία που έχουν, δηλαδή τις τηλεοράσεις, να αποπροσανατολίζουν και να συσκοτίζουν το πρόβλημα. Κύριε Ματζουράνη, θέλει να σας κάνει και μία τελευταία ερώτηση ο κύριος Παπαγιαννίδης, αν όχι, έχετε λίγο. Ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Αντώνης Παπαγιαννίδης. Ναι, όχι. Επειδή ο Γιάννης Ματζουράνης, με τον οποίο έχω κάποτε παλιά καθίσει στα ίδια θρανία αστυνομική, αν και ο ίδιος μετά πήγε πολύ πιο λαμπρά τον δικηγορικό στίβο, εγώ. Ξέσουρα στα δημοσιογραφικά. Ήθελα λοιπόν να. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση η οποία έχει πολιτικό περιεχόμενο, δεν κρυβόμαστε. Και που δεν αφορά μόνο τον Ματζουράνη, ο οποίος όντως έχει βρεθεί σε πολλές μεγάλες υποθέσεις. Και επειδή είναι μεγάλη η υπόθεση τωρινή των αδειών, έχει βρεθεί με διαφόρους. Αλλά και το Σεβαστό κτλ. Κτλ. Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο έκρινε στην Επιτροπή Αναστολών. Έκρινε με την προεδρική διαδικασία, δεν πρόλαβε να περαιώσει τα κυρίως ασφαλιστικά, τα οποία σε μερικές μέρες θα ήταν. Η ερώτηση που είναι πολιτική είναι, αφορά τη γυναίκα του Κέσσαρα. Σε τόσο μεγάλες υποθέσεις, όταν εσύ αγαπητέ Γιάννη έρχεσαι να μετάσχεις ως συμπαραστάτης του δημοσίου, όντως ως ελεύθερος δικηγόρος, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας πηγαίνει στις θερινές διακοπές, μόνο μια εκρηκτικότατη υπόθεση μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα το έκανε να αποφανθεί νωρίτερα στα κυρίως ασφαλιστικά για τη συνταγματικότητα. Αυτή η γυναίκα του Κέσσαρος, η οποία κανείς δεν αμφιβάλλει ότι είναι τιμία, δεν πρέπει να προσέχει και να φαίνεται, ακριβώς επειδή πρόκειται περί τηλεοράσεων, λίγο μεγαλύτερη προσοχή στα διαδικαστικά βήματα δεν θα έκανε καλό μέχρι σήμερα. Να απαντήσω. Πάμε. Αν έχεις ολοκληρώσει, αγαπητέ. Καταρχήν, το Συμβούλιο Επικρατείας σε 6 υποθέσεις αποφάσισε επί των κυρίων ασφαλιστικών, όχι επί της προσωρινής διαταγής. Έγιναν τον Ιούλιο 6 δίκες σε κύρια ασφαλιστικά και απέρριψε τις αιτήσεις με την τελευταία αυτή σκέψη που σας είπα ότι υπάρχουν προεχόντως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ταχύ απεραίωση του διαγωνισμού και με το σκεπτικό. Ότι δεν υπάρχει ούτε ένας σταθμός που να λειτουργεί νομίμως όπως έχει δεχθεί η Ολομέλεια του ΣΤΕ από το 2010. Και αυτή του Σεπτεμβρίου. Αυτή του Σεπτεμβρίου είναι άλλα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι ασφαλιστικά μέτρα που προσβάλλουν την προεπιλογή. Δηλαδή, όπως γνωρίζεις, σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού έχουν δικαίωμα οι συμμετέχοντες να προσφέρουν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Θα έχουμε και επόμενα ασφαλιστικά μέτρα, θα έχουμε και μεθεπόμενα. Δεν μπορεί να περιμένει το ελληνικό δημόσιο πότε θα ευδοκίσει ο Α ή ο Β, όσο ισχυρός και να είναι, να σταματήσει την δικονομική διελκυνστίδα των ασφαλιστικών μέτρων. Απεφάνθη, όχι ο πρόεδρος, 5 δικαστές.
της Ολομελίας η Επιτροπή Αναστολών, όχι η Επιτροπή Αναστολών οποιοδήποτε τμήματος, το ανώτατο επίπεδο του δικαστηρίου. Και απεφάνθη με σκεπτικό πολύ ενδιαφέρον, και επειδή είσαι έγκριτος νομικός, θα σου στείλω τις αποφάσεις. Γιατί δείχνουν την όλη λογική του δικαστηρίου που απέρριψε αυτές τις αιτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντζουράνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήδη σας παρουσιάσαμε εμείς τον έναν από τους τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους που μας πλαισιώνουν στο